Φίλοι μου, γεια χαρά! Με λένε Απόστολο Βακυρτζή και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα transition στα βίντεό σας με τη βοήθεια του Adobe Premiere Pro και συγκεκριμένα της τεχνικής του masking. Όπως είδατε λοιπόν στο εισαγωγικό βίντεο, η ιδέα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ένα transition, μια μετάβαση δηλαδή, από αυτό το κλιπάκι με τα παπούτσια σε αυτό εδώ πέρα με τη ζώνη. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την πόρτα με τη βοήθεια του masking, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί σιγά σιγά από κάτω το δεύτερο αυτό layer που θα είναι το clip με τη ζώνη. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, θέλει κάποια μικρή προετοιμασία και συγκεκριμένα πρέπει να αλλάξουμε την ταχύτητα εδώ αυτού του clip. Θα πατήσουμε λοιπόν Ctrl R στο πληκτρολόγιο για να βγει το παράθυρο του clip speed duration. Θα πατήσω 50% στο πεδίο εδώ του speed και OK. Αν κάνω λοιπόν playback θα δούμε ότι η ταχύτητα έπεσε στο μισό. Στο άλλο clip τώρα με τα παπούτσια θέλουμε η πόρτα να ανοίγει από τα αριστερά προς τα δεξιά, ενώ αν δείτε εδώ πέρα γίνεται το αντίθετο. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, να αλλάξουμε τη φορά, θα πατήσουμε πάλι το Ctrl R, απλώς δεν θα πειράξουμε την ταχύτητα αλλά το reverse speed θα το τικάρουμε και θα πατήσουμε OK και είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι η πόρτα ανοίγει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να πιάσουμε το βίντεο αυτό, το κλιπάκι με τα παπούτσια και να το βάλουμε στο video track πάνω από το κλιπάκι με τη ζώνη. Θα πάμε λοιπόν τώρα να δημιουργήσουμε τη μάσκα μας με τη χρήση του εργαλείου που λέγεται Pen Tool σε όσους έχουν δουλέψει το Photoshop, όλοι όσοι έχουν δουλέψει το Photoshop θα το γνωρίζουν, αλλά εδώ το Premiere το λέει Free Draw Bezier. Το επιλέγω λοιπόν, γίνεται μπλε. Και πάμε να δημιουργήσουμε τη μάσκα μας πιάνοντας αυτή την πλευρά της πόρτας, εδώ που τελειώνει. Πάμε, κλείνουμε τη μάσκα, όμως βλέπουμε ότι αποκαλύπτεται τώρα εδώ το δεξί κομμάτι του από κάτω clip με τη ζώνη. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, εμείς θέλουμε το αριστερό κομμάτι. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, να αντιστρέψουμε λοιπόν το masking, θα πάμε και στις επιλογές του opacity αριστερά εδώ στο Effect Controls Panel και θα τικάρουμε αυτό που λέει Inverted. Μόλις γίνει μπλε λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι άλλαξε η επιλογή του masking και τώρα έχει αποκαλυφθεί το κομμάτι που θέλουμε με τη ζώνη, αλλά το αριστερό. Επίσης θα πάμε και θα δημιουργήσουμε το πρώτο μας keyframe στο mask path που βρίσκεται πάλι εδώ στις επιλογές του opacity από κάτω, μέχρι να γίνει το ρολογάκι μπλε. Έτσι δημιουργείται αυτό εδώ το keyframe. Η ιδέα τώρα είναι να κάνουμε εμείς tracking της μάσκας προς τα πίσω, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Κανονικά αυτό θα πρέπει να γίνει frame-frame, είναι μια διαδικασία λίγο βαρετή, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο που εγώ εδώ θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα για τις ανάγκες του βίντεο. Πηγαίνουμε λοιπόν προς τα πίσω frame-frame, απλώς προσέχουμε πρώτα απ' όλα να ακολουθούμε την πόρτα και δεύτερον να έχουμε επιλεγμένο το mask 1, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπουμε τα όρια της μάσκας. Πάμε λοιπόν ένα frame ακόμα πιο πίσω ή μερικά frames πιο πίσω, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και πάμε να κάνουμε τώρα το ίδιο και προς τα δεξιά. Τραβάμε λοιπόν τη μάσκα μας, προχωράμε μερικά frames, κάνουμε το ίδιο μέχρι να είμαστε εδώ στα όρια που αλλάζει το χρώμα της πόρτας. Απλώς εδώ θα πρέπει να πιάσουμε τώρα τη μάσκα αυτή, τα όρια, και να τα τραβήξουμε για να έχουμε χώρο. Προχωράω ακόμα με μερικά κλικ προς τα αριστερά με το βελάκι μου, το δεξί βελάκι. Συνεχίζω, ακολουθώ τα όρια εδώ της πόρτας όπως και πριν. Προχωράμε, προσέχουμε εδώ πέρα τα όρια της μάσκας. Το επιλέγω ξανά άμα μου φύγει και βλέπετε ότι χάθηκε εδώ η μάσκα, γι' αυτό πατάω το mask 1 πάντα. Προχωράμε λίγο ακόμα και νομίζω ότι είμαστε OK. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάναμε. Δεν είναι τέλεια φίλοι μου, αλλά okay, αυτό θέλει αρκετές προσπάθειες μέχρι να το πετύχουμε ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν πήγα να κάνω track όλα τα σημεία ένα-ένα. Αυτό που παρατήρησα είναι εδώ στην αρχή, βλέπετε ότι
Έπρεπε να έχω βγει τελείως και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι πράσινο πάνω. Να το. Το βλέπετε το πρασινάκι πάνω εδώ. Το συγκεκριμένο keyframe θέλει διόρθωση. Επίσης, για να κάνετε την μετάβαση πιο ομαλή σε αυτό το κομμάτι που είναι η πόρτα και από κάτω αποκαλύπτεται το κλιπάκι με τη ζώνη, είναι να έχετε επιλέξει το κλιπάκι με τα παπούτσια και να πάτε εδώ στο mask feathering, το οποίο δεν φαίνεται και πολύ καλά. Για να το τραβήξω λίγο να το δούμε καλύτερα. Θα πάτε λοιπόν στην επιλογή mask feather που λέει 10 pixel και θα το αυξήσετε να το κάνετε γύρω στα 50-60. Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου πόσο ομαλή είναι η μετάβαση από το ένα βίντεο στο άλλο με τη χρησιμοποίηση αυτής της μάσκας και του tracking. Ξέρω βέβαια ότι το tracking μου δεν ήταν τέλειο, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θέλαμε να κάνουμε λιγότερο βαρετό το βίντεο, δεν ήθελα τώρα να προχωράω frame-frame και να σας δείξω ακριβώς τη διαδικασία, αλλά νομίζω πιάσατε το νόημα. Αν σας άρεσε λοιπόν το σημερινό βίντεο, κάντε ένα like και γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου για να έχετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα νέο tutorial. Γεια χαρά!